οδηγίες καταχώρησης στην ΗΠΑ. Μπαίνουμε στο site της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το www.ipa.gr, και αφού μπούμε στο πεδίο ΣΜΙΕ, εγκρίνουμε την είσοδό μας. Κάνουμε τη σύνδεση με τους κωδικούς TaxisNet. Μπαίνουμε μέσα. Το μας πεδίο, στην εγγραφή του μεταλλαγμένου σμιλιά. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε drone. Κάνουμε εγγραφή. Συνεχίζουμε. Μέσα στο πεδίο συμπληρώνουμε ό,τι στοιχεία μας ζητάει. Εάν δεν συμπληρώσουμε κάποιο στοιχείο και προχωρήσουμε κάνοντας προσωρινή αποθήκευση, θα μας βγάλει κάποιο μήνυμα ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Δεν συμπληρώνουμε αριθμό ασφαλιστηρίου συμβουλέου ή εξουσιοδοτήσεις δηλώσεις look, εφόσον δεν έχουμε κάποιο drone ή κάποιο που το πιστοποιητικά στην κατοχή μας. Επόμενο βήμα, περνάμε στο πεδίο έγγραφα μηνύματα, όπου εισάγουμε το παράβολο με κωδικό 8356, είναι το ίδιο παράβολο που θα χρησιμοποιήσουμε και για την εγγραφή μας ως αδειούχος χειριστής. Αφού λοιπόν επισυνάψουμε και το παράβολό μας, τότε κάνουμε υποβολή της αίτησης εκμεταλλευμένου και τέλος πάντων παίρνει κάποιον αριθμό η αίτησή μας και είμαστε σε αναμονή. Επόμενο βήμα μας, πάμε στο πεδίο αδειούχος χειριστής, όπου και εδώ συμπληρώνουμε τα ζητούμενα στοιχεία, ό,τι μας ζητάει. Στο επίπεδο επάρκειας γλώσσας βάζουμε παύλα, δεν βάζουμε κάποιο από τα επίπεδα 4, 5, 6, εφόσον δεν έχουμε κάποιο πιστοποιητικό κατά EASA που να πιστοποιεί για το επίπεδο των αγγλικών μας. Δεν είναι κάποιο proficiency ή κάποιο lower όπως τα τυπικά που θέλουμε. Είναι συγκεκριμένα πιστοποιητικά για επάρκεια αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία. Όπως και πριν με την άδεια εκμεταλλευμένου, και εδώ περνάμε στο πεδίο έγγραφα μηνύματα και συμπληρώνουμε, εισάγουμε ό,τι έγγραφα χρειάζονται. Και συγκεκριμένα χρειάζεται να ανεβάσουμε στο σύστημα της ΥΠΑ ως νέο έγγραφο κάποια πράγματα, βεβαίως ολοκλήρωση θεωρητικής εκπαίδευσης και βεβαίως επιτυχούς πραγματοποίηση θεωρητικών εξετάσεων. Αυτά είναι δύο βεβαιώσεις οι οποίες δίνονται σε ένα έντυπο από εμάς. Είναι βεβαίωση θεωρητικής εκπαίδευσης και επιτυχίας θεωρητικών εξετάσεων. Επίσης, ανεβάζουμε μία υπεύθυνη δήλωση, την οποία τη βγάζουμε μέσα από το gov.gr και συγκεκριμένα το link το υπάρχει παρακάτω. Αντίγραφο ενός logbook, στο οποίο αναφέρουμε τις ώρες εκπαίδευσης που έχουμε κάνει με κάποιο drone. Θα βρείτε το πρότυπο μέσα στο μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος του Α2. Και χρειάζονται 12 ώρες, θα σας πρότεινα 12 διαφορετικές πτήσεις. Επίσης, αντίγραφο ταυτότητας και παράβολο, όπως και πριν, το κωδικό 8356. Συνεχίζουμε, πάμε στο πεδίο άδειες, όπου εισάγουμε τις άδειες για τις οποίες ετούμαστε. Θα
κάνουμε εισαγωγή των αδειών Α, Β και Σ. Οπότε την διαδικασία που βλέπετε θα την επαναλάβουμε για τις άδειες Β και για, την άδεια Σ. Δηλαδή, εισάγουμε παράδειγμα την Α. Στο επόμενο πεδίο μας ζητάει αναγνώριση άδειας, του λέμε όχι. Επιλέγουμε τη σχολή μας, τη GeoSense σε προκειμένη περιπτώση. Και κάνουμε αποθήκευση. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει αποθηκευτεί η US Pilot Alpha. Κάνουμε λοιπόν το ίδιο, εισάγοντας νέα άδεια για τη Β και για την Σ. Αμέσως μετά επιστρέφουμε στα κύρια στοιχεία, όπου είμαστε έτοιμοι να κάνουμε υποβολή. Κάνουμε υποβολή και επιτυχώς έχουμε κάνει την αίτησή μας και ως αδίχως χειριστή. Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και αναμένετε την διεκπεραίωση της αίτησής σας. Ευχαριστούμε πολύ.